Χαίρετε, χαίρετε, χαίρετε κυρίες και κύριοι, καλή εβδομάδα σε όλους. Να λοιπόν που πέρασε και αυτό το έντονο Σαββατοκύριακο δραστήριο, ε. Και ήρθαμε ξανά μανά στη Δευτέρα. Δευτέρα 23 Μαΐου 2023. Κανείς δεν τσιμπάει τίποτα. Εντάξει. 22. Πολύ βιαζόμαστε ρε παιδάκι μου. 23 Μαΐου 2022. Γιατί να βιαστούμε άλλωστε. Δευτέρα λοιπόν είναι σήμερα και ένα ψοφόκριο το πρωί. Πα. Κρύο, ομίχλη. Ευτυχώς κάπως τώρα ο ήλιος με δόντια που βγήκε μας έφερε στα ίσα μας. Με το θερμόμετρο αυτή τη στιγμή να γράφει 17 βαθμούς στο κέντρο της πόλης. Εδώ που βρίσκεται και ο Ρυθμός, με έδρα την Μελβούρνη, το κέντρο της Μελβούρνης. Καλωσορίζουμε όλους εσάς όπου και αν βρίσκεστε συντονισμένοι με τον Ρυθμό, το ψηφιακό σας ραδιόφωνο. Βεβαίως να στείλουμε την αγάπη μας και μια μεγάλη καλησπέρα στους φίλους που είναι συντονισμένοι διαδικτυακά. Με ποιον τρόπο? Μπαίνοντας στο rythmos.com.au. Εκεί υπάρχει και ήχος και εικόνα. Ξανά μανά στα εκλογικά μας, να δούμε τι έχουμε στην συνέχεια, να δούμε μετά την εκλογή του Αντώνη, του Αλμπανίζη στην εξουσία. Γι' αυτό έχουμε κοντά μας τον φίλο τον Δημήτρη τον Κατσαρό που είχαμε μια συζήτηση προεκλογικά και τώρα να την ολοκληρώσουμε μετεκλογικά με τα αποτελέσματα αυτά που ήδη έχουμε. Δημήτρη, δεν πήγαμε και άσχημα σαν πολιτικοί αναλυτές. Καλησπέρα σε όλους. Καλησπέρα Πλάτα. Να πούμε δεν πήγαμε καθόλου άσχημα. Είχαμε πάρει καλό δρόμο όπως λες. Σε καλό δρόμο ήμασταν. Αν θυμάσαι καλά, λέγαμε την περασμένη Τρίτη ότι το σημαντικό σημείο θα είναι η ανεξάρτητη και σου είχα πει ότι θα φτάσουν και 10 περίπου και αν φτάσουν 10 θα είναι τόσο πολύ σημαντικό που θα ανατρέψουν τα πράγματα. Και ασφαλώς αυτό έγινε. Δύο σημεία ήταν που εξέδωσαν τα αποτελέσματα και ήρθαν πάνω κάτω για τους, τα πάνω κάτω για τους φιλελεύθερους Πλάτωνα. Πρώτον ήταν ανεξάρτητη που ήταν πάρα πολύ και ήταν ναι. Της ομάδας TIL, της κλιματικής αλλαγής, όπως είχαμε πει την περασμένη εβδομάδα. Ναι. Παίξανε μεγάλο ας πούμε ρόλο. Ναι. Γιατί αμέσως 12 από αυτούς πάνε να πει ότι δεν πήγαν στους φιλελεύθερους. Αμέσως ανατρέπεται η όλη ιστορία. Και από την άλλη πλευρά το δεύτερο που δεν το ερμηνεύσαμε πάρα πολύ καλά γιατί δεν το περίμενε κανένας ήταν η Δυτική Αυστραλία. Η Δυτική Αυστραλία, 5-6 έδρες πήγανε κατευθείαν το Western Australia, πήγανε, είχε μια στροφή ας πούμε γύρω στις 10 μέσων όρων στην πολιτεία της Δυτικής Αυστραλίας, μέσων όρων το 10% προς τους εργατικούς. Για να δω, ναι, 7 βλέπω. Και αν βάλεις τους δύο παράγοντες, τη Δυτική Αυστραλία και τους ανεξάρτητους, οι ανεξάρτητοι πολλοί από αυτούς θα πήγαιναν προς τους φιλελεύθερους. Χάσανε έδρες ας πούμε στα μεγάλα αστικά προάστια του Σίδνεϊ και στη Μελβούρνη επίσης και χάσανε και τον θησαυροφύλακα που είναι στο Κιου Ιόνγκ, τον κύριο Φράιντενμπεργκ. Και που ήταν και δημοφιλής για να πάρει και την αρχηγία των φιλελευθέρων, ναι. Να πούμε, Πλάτωνα. Και πήρε τον Παπαδοκέρη. Ναι. Από ανεξάρτητη. Αλλά ναι, αυτή τη στιγμή, όπως είπες και εσύ πριν, πριν λίγη ώρα μόνο, έχουμε αυτοδύναμη κυβέρνηση από τους εργατικούς με 76 έδρες, όπως περίπου αναμενόταν, με δυσκολία ήρθαν όμως στις 76 έδρες, πιθανόν δεν είχα τα ονόματα, είχαμε 12 αμφίβολες έδρες σήμερα το πρωί, Πλάτωνα, σε ολόκληρη την επικράτεια της Αυστραλίας. Mm-hmm. Και από ό,τι βλέπω εδώ και
έχουμε την έδρα του ΜΟΡ που πιθανόν να ήταν, γιατί ήταν στα 72 αν θυμάσαι, ναι, το πρωί. Ναι, μα γι' αυτό έλεγα, πού ακριβώς να είμαστε. Ναι, ναι, έκανα λίγο homework, αλλά δεν μου έδωσανε τα τελευταία αποτελέσματα στο Australian Electoral Commission, αλλά εγώ, ξέρεις, λόγω ότι είμαι από την Τρίπολη, έκανα και προεργασία. Και γιατί εμείς πάντα κάνουμε προεργασίες. Ξέρεις, το αυλάκι το κάνουμε πρώτα και μετά βάζουμε το νερό. Λοιπόν, τι λένε τα τριπολιτσιώτικα? Τα τριπολιτσιώτικα λένε, μία από τις έδρες πιθανόν να είναι η έδρα του ΜΟΡ στην Δυτική Αυστραλία, που την πήρε την αμφίβολη έδρα που θα πήγε προς τους εργατικούς σήμερα. Η άλλη είναι του Ρίτσμαντ στη Νέα Νότια Ουαλία. Η άλλη που έχω εδώ είναι η Lions στην Τασμάνια, και υπήρχαν δύο έδρες που ήταν αμφίβολες. Και ποια άλλη είχα εδώ, και είχα και επίσης και την, επίσης η Τασμάνια, την έδρα του Μπας, που πιθανόν να πήγε προς τους εργατικούς. Είναι τέσσερες έδρες που κάνουν, συνολικά κάνουν 76, ναι, από ό,τι φαίνονται τα πράγματα. Έχει κλείσει το ντέκι, ναι. Ναι. Θα δούμε αργότερα για αυτές τις τέσσερις έδρες, θα επαληθευτούμε στα αυτά όταν τα καταγράψουν από το Electoral Commission. Και να πούμε ότι σήμερα το πρωί ορκίστηκε ο 31ος πρωθυπουργός της χώρας, της Αυστραλίας, ο κύριος Αντώνης Αλμπανίζη, όπως τον είπες και εσύ. Ναι, μόνο, πιο εύκολο μου έρχεται. Αντώνης Αντωνάκης είναι κάτω από την Καλάμπρια, Σικελία, δεν ξέρω που είναι, και είναι και με το όνομα του Αλμπανάιζη, πάνω να πει Αλβανός. Okay. Το επίθετό του. Ναι. Και, ναι, ασφαλώς. Ο πατέρας του ήταν Ιταλός, η μητέρα του ήταν Αυστραλο-Ιρλανδέζα. Και τι έγινε, Πλάτωνα, πριν σου πω και λίγα αποτελέσματα για αυτά, να πάμε και λίγο στο βίον ανθόσπαρτον του κυρίου, της οικογένειας του Αλμπανίζη. Δεν ήταν και τόσο ανθόσπαρτον. Το βιογραφικό, λοιπόν, έχει ενδιαφέρον, το βιογραφικό του, και η μητέρα του και ο πατέρας του. Ο Ιταλός και η Ιρλανδέζα συναντήθηκαν μέσα σε ένα καράβι που πήγαινε προς την Αγγλία, αν θυμάμαι, το 1963, κάπου εκεί. Και εκεί κάνανε κάποια σχέση, αλλά μετά από τη σχέση έμεινε έγκυος η μητέρα του, Άντωνη Αλμπανίζη. Ο πατέρας δεν είχε, έφυγε και δεν είχε καμία σχέση με την μητέρα, και το παιδί αυτό, ο Αντώνης Αλμπανίζη, εμεγάλωσε, θα μπορούσαμε να πούμε, ήταν δηλαδή. Ναι, ναι, εξόγαμο, και, αλλά η μητέρα του μαζί με τους υπόλοιπους δικούς του, του είπαν ότι ο πατέρας του είχε πεθάνει, είχε σκοτωθεί σε ένα αυτοκινητιστικό δυστύχημα, ατύχημα, και μέχρι το 2009 δεν ήξερε. Τότε έμαθε ότι πραγματικά ο πατέρας του μπορεί να ζει ακόμα, και με τη βοήθεια διαφόρων εδώ, αν θυμάμαι καλά, του εργατικού του John Faulkner, τότε το 2008-2009, τον βοήθησε, και η Amanda Venston που ήταν το Liberals τότε, και βρήκε τον πατέρα του, στην νότια Ιταλία. Και επανασυνδεθήκανε για κάμποσο καιρό μέχρι που να φύγει ο πατέρας. Δεν θυμάμαι ακριβώς πόσα χρόνια έζησε μετά το 2009, αλλά δεν ήξερε ότι, ότι ο πατέρας του ζούσε, και το έμαθε, ας πούμε, τα τελευταία 15 χρόνια, πόσο είναι, από το 2009. Τι λες. Αυτά για το βιογραφικό του κύριου Αλμπανίζη. Και να πούμε εδώ ότι σήμερα είχαμε και το καινούριο, ορκίστηκε και το τετραμερής, ας το πούμε, υπουργικό συμβούλιο εκεί, που είναι και οι πρώτοι και οι καλύτεροι. Πάντα πρέπει να τους έχεις αυτούς έτοιμους τις πρώτες ημέρες, την πρώτη-δεύτερη μέρα, όταν παίρνεις την κυβέρνηση στα χέρια σου, γιατί έτσι προτρέπει, ας πούμε, ο νόμος. Είχαμε τον υπουργό, το Richard Miles, που είναι τώρα υπουργός Εργασίας και αντιπρόεδρος της κυβέρνησης. Τι ρόλο παίζει, ρε Δημήτρη, ξέρουμε τίποτα?
Εγώ δεν είναι... ξέρω να σου πω την αλήθεια. Το βιογραφικό του δεν το έχω αυτή τη στιγμή, θα μάθουμε πολλά και διάφορα, αλλά είναι ένας πάρα πολύ έμπειρος άνθρωπος με μεγάλες γνώσεις που τον έχω δει εγώ. Γνωρίζει πάρα πολύ την πολιτική πραγματικότητα της Αυστραλίας και είναι κατά βάθος είναι με την, αυτή την εργατική την συνείδηση, όπως είναι και ο Αλμπανίζη. Η γυρουσιαστής Πένι Γουόνγκ έγινε υπουργός εξωτερικών και όπως είπες εσύ πριν λίγο θα φύγει μαζί με τον πρωθυπουργό για να πάνε στο Τόκιο όπου θα έχουν τις τετραμερείς συζητήσεις με την Ιαπωνία, Ινδία, Αμερική και Αυστραλία. Αυτή είναι τετραμερή. Ήταν και αυτή, είναι η πρώτη μετανάστρια, έτσι. Βεβαίως, ναι. Είναι γνωστή. Και είναι ευφιέστατη γυναίκα, είναι πάρα γνωστή. Πολύ έξυπνη. Είναι ο αρχηγός της Γερουσίας και δουλεύει πάρα πολύ και προσαρμόζει την κυβέρνηση και θα προσαρμόσει και είναι πάρα πολύ ευαίσθητη στα κοινωνικά ζητήματα της Αυστραλίας και νομίζω θα, από ό,τι έχω δει εγώ τα τελευταία χρόνια, θα βοηθήσει τους κατώτερους στην κοινωνία μας περισσότερο, γιατί όπως καταλαβαίνεις, αυτοί που είναι εύποροι και τα έχουν, δεν χρειάζονται και μεγάλες βοήθειες. Mm. Ο Dr. Jim Chalmers θα γίνει θησαυροφύλακας, τον έκανε ορκής και θησαυροφύλακας, και η γερουσιαστής Katie Gallagher είναι τώρα υπουργός οικονομικών, έχει τρία υπουργεία, υπουργός οικονομικών, θέματα γυναικών και ασφαλώς είναι και γενικός εισαγγελέας της χώρας. Ποιος, η Katie Gallagher? Η Katie Gallagher. Αυτά είναι τα πρώτα. Ο άλλος που είπαμε, υπουργός οικονομικών. Όχι, αυτός είναι θησαυροφύλακας, είναι δύο διαφορετικά υπουργεία. Α, okay. Θησαυροφύλακας είναι δηλαδή πώς τον είπες, ο Τσάρμες. Ο Jim Chalmers, που είναι πάρα πολύ καλός, ναι. Α, αυτός είναι ο θησαυροφύλακας. Θησαυροφύλακας. Okay. Και δηλαδή όπως ήταν ο Φράιντεμπεργκ στο Κιούγιονγκ που έχασε και την έδρα του, θα πάρει τη θέση του τώρα ο Jim Chalmers. Και η Γκάλαγκερ θα είναι και υπουργός οικονομικών και δικαιοσύνης. Είναι υπουργός οικονομικών, έχει τρία υπουργεία. Είναι η υπουργεία, δεν είναι, ξέρεις, που πρέπει να δουλεύει μέρα νύχτα για το καθένα. Είναι το Υπουργείο Οικονομικών που είναι γενικό υπουργείο για τα οικονομικά, δεν είναι, και μπορεί να έχει επαφές με τα θησαυροφύλακα κτλ. Και ασφαλώς θα είναι ο γενικός εισαγγελέας που το λέμε εδώ Attorney General, το λέμε στην Αυστραλία. Okay. Μάλιστα. Αυτά είναι τα τελευταία που είχα για το... Τώρα για τον κύριο Μόρισον να πούμε ότι... Ποιος θα αναλάβει... Ναι, είχαμε... Το παράδοξο να σου πω ποιο άλλο είναι, Πλάτωνα, είχαμε το συναστισμό να παίρνει καθολικών 35,75 από τις ψήφους σε ολόκληρη την επικράτεια της Αυστραλίας, τους εργατικούς 32,8, και το παράλογο εδώ είναι ότι 32,8 είναι το χαμηλότερο ποσοστό, η τελευταία φορά είχαν 36,5 κάπου εκεί στις άλλες εκλογές, στις προηγούμενες εκλογές, και είναι δύσκολο συνήθως να κερδίσεις άνετα να κερδίσεις τις εκλογές με 32,8 που είναι πολύ χαμηλό ποσοστό. Αλλά αυτό έγινε με τη βοήθεια των ανεξαρτήτων και των πρασίνων και των υπόλοιπων κομμάτων. Και τι έχει γίνει εδώ? Έχει πάρει δηλαδή 1/3 ο καθένας. Οι ανεξάρτητοι και οι πράσινοι και οι υπόλοιποι πήραν γύρω στα 30%, που είναι μεγάλο ποσό, πάρα πολύ μεγάλο ποσό στα χρονικά της Αυστραλίας. Έχουμε άλλο 1/3 που έχει πάρει το εργατικό και άλλο 1/3 που έχει πάρει 35,7 που έχει πάρει το συνασπισμός. Δηλαδή είναι πράσινοι και ανεξάρτητοι, άμα ενωθούν κοντά να ξεπεράσουν και τα δύο μεγάλα κόμματα. Πρέπει όλα τα κόμματα να ενωθούν. Έχουν αρκετή δύναμη και αν δεν είχαν οι εργατικοί τώρα, αν δεν παίρνουν και την πλειοψηφία των 76 εδρών, ασφαλώς θα τίθεται θέμα ότι πρέπει να υποστηριχτούν από τους πράσινους και τους ανεξάρτητους. Πάντως, επειδή είναι το σύστημα, πώς μπορούμε να το πούμε,
η πλειοψηφία κερδίζει, πλειοψηφικό το σύστημα, έτσι. Έτσι δεν είναι, δηλαδή αν έχεις την πλειοψηφία παίρνεις και την κυβέρνηση και κάτι τέτοιο έγινε και τώρα. Είναι η πλειοψηφία των εδρών. Ναι, οπότε έχοντας την πλειοψηφία, άσχετα αν έχεις 76 έδρες ή 77, κυβερνάς άνετα, δεν είναι, απλά δεν χρειάζεται κάποιον άλλον εφόσον έχεις την πλειοψηφία να παίρνεις διάφορες αποφάσεις. Όχι, δεν χρειάζεται, αλλά πάνω να σου πω ότι και να χρειαζόταν, θα έβλεπες ότι οι πράσινοι πρώτα απ' όλα θα πήγαιναν περισσότερο, θα συμβαδίζουν με τους εργατικούς, γιατί τα διάφορα πράγματα που θέλουν να πραγματοποιήσουν λόγω του κλίμα, το κλίμα, εργασιακά θέματα, προνομιακά, ανθρώπινα θέματα είναι περισσότερο με τους εργατικούς παρά τους φιλελεύθερους εθνικούς. Το άλλο να σου πω που ήταν εντυπωσιακό ήταν, μιλάγαμε για τον Clive Palma και τους United Australian. Και επίσης η Pauline Hanson πήρανε ένα σεβαστό ποσό. Τι είχε γίνει όμως? Πήρανε 4-5% καθολικών σε ολόκληρη την Αυστραλία. Εντάξει, Πλάτωνα και φίλοι ακροατές, αυτό δεν πάει να πει τίποτα όμως, γιατί δεν πήρανε τα 10 και 20 και 30% σε κάποια έδρα για να εδρεύσουν, δηλαδή για να πάρουν αυτή την έδρα. Και στο τέλος είχαμε, στο λέγαμε στο χωριό με εμείς, κάνανε μια τρύπα στο νερό. Δεν καταφέρανε πολλά πράγματα και δεν δημιουργήσανε και πολλά, ούτε καν ζημιά και, να προκαλέσουν στα άλλα κόμματα ή στο ένα ή στο άλλο, να πάνε να πεις ότι θα προβληματίσουν τους εργατικούς ή τους φιλελεύθερους και τα λοιπά. Και το άλλο ξεσημείωτο είναι ότι ο Craig Kelly, ένας από τους, τους δεξιός και αυτός εθνικιστής, δεξιός του ΠΑΜΑ, από το εκλογικό τμήμα του ΠΑΜΑ εκεί πέρα, έχασε και την έδρα του. Έχασε και την έδρα του. Την έχασε και αυτός. Γιατί αυτός ήταν, αν θυμάσαι καλά, πριν κάνα 2 χρόνια, ήταν ο... λίγο αλυτάμπορος και έφυγε από το Φιλελεύθερο Κόμμα, γιατί είχε άλλες γνώμες και γνώσεις και πήγε με το κόμμα του Clive Palmer και του United Australian, και ασφαλώς οι άλλοι βάλανε, δεν θυμάμαι αν ήταν και κάποιος ανεξάρτητος, και του πήρε και την έδρα. Πάντως και ένας από τους εξαιρετικούς πολιτικούς ομογενείς, ο Νίκο Ξενοφών, και αυτό δεν τα κατάφερε, έτσι. Ναι, δεν βλέπω πολλά πράγματα για τον Ξενοφών. Έχουμε τώρα να σου πω, αφού με πήγες τώρα κατευθείαν εκεί στους αριθμούς, έχουμε το συνασπισμό με 58 έδρες. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, έχουμε τους εργατικούς με 76 έδρες που σχηματίζουν κυβέρνηση. Το μικρό κομματάκι του Centre Alliance που λέγεται έχει μία έδρα. Ο Bob Κέτα, το Κέτα's Australian Party, που είναι αυτός ο ασπρομάλης επάνω στο Queensland, έχει πάντα μία έδρα, του τη δίνουν, δεν ξέρω, για Μπέρταϊ. Οι πράσινοι έχουν μία έδρα, πιθανόν είχαν πιθανότητες και έχουν για μία ακόμα ή δύο έδρες επάνω στην Queensland. Και ασφαλώς, όπως είπαμε, οι ανεξάρτητοι έχουν 10 έδρες, τις περισσότερες στην Δυτική Αυστραλία και τη Νέα Νότια Ουαλία, και εκεί παίχθηκε ολόκληρο το παιχνίδι, Πλάτωνα. Πήρανε τις έδρες από τους φιλελεύθερους. Αυτές, πολλές από αυτές τις έδρες είναι, να σου πω, και κάτι είχα καταγράψει εδώ αν θυμάμαι καλά, πολλές από αυτές τις έδρες ήταν σε αστικές εύπορες περιοχές, αρχίζουμε όπως το Κιούλιον και τα λοιπά που λέγαμε, και επίσης στη Νέα Νότια Ουαλία. Και τι έγινε εκεί? Ο γυναικείος πληθυσμός περισσότερο, και πολλοί άλλοι ασφαλώς, ψηφίσανε τους ανεξάρτητους, λόγω ότι είχαν και λόγους περί κλιματικής αλλαγής, είχαν λόγους περί ευαίσθητα θέματα, κοινωνικά θέματα, και δεν ήταν ότι τους απασχολούσε ότι δεν έχουν χρήματα να ζήσουν και τι να κάνουν, αλλά ότι θέλανε να φέρουν τους ανεξάρτητους στη φόρα μαζί με τον Σάιμον Χόμτζακοτ, που τους έδωσε αρκετά χρήματα να τους εξυπηρετήσει στην καμπάνια τους.
Και έτσι χωρίς, και να σου πω και το άλλο, οι γυναίκες και ο γυναικείος πληθυσμός και πολλοί από τους Αυστραλούς πολίτες είδανε τελευταία τον Μόριστον, να σου πω, Πλάτωνα, τον είδανε έναν άνθρωπο χωρίς μεγάλη ευαισθησία, την ευθύνη την έδινε αλλού. Ήτανε αντιγυναικείος τύπος, ας τον βάλω εγώ σε εισαγωγικά. Από την εποχή του Τόνι Έμπετ, να σου πω, άρχισε μια στροφή. Είχε αρχίσει από τον Τόνι Έμπετ πριν μερικά χρόνια, το 2012-2013, ας πούμε, που ήρθε στην εξουσία, άρχισε μια στροφή προς τα δεξιά και να πω και δεξιότερα στην παράταξη των Liberals. Από αυτά θα έλεγα όμως ότι οποιοδήποτε κόμμα βρίσκεται στην εξουσία, στην κυβέρνηση, σίγουρα θα έχει και φθορές, τις κλασικές φθορές που έχεις και θα χάνεις σε κόσμο. Πάντα θα έχει. Χωρίς να δικαιολογήσουμε ότι αυτό που έπεσε λες, και σε αυτό... πανδημίες, έπεσε και σε πολλά. Ναι. Έτσι, και το αυτό που λες θα το δικαιολογούσε με τη μία έννοια. Είναι σωστό αυτό που λες. Αυτό γίνεται κάθε φορά με την κάθε διακυβέρνηση που τίθεται εκείνη την ώρα. Αλλά από την εποχή του Έμπετο που σου είπα, άρχισαν και το Φιλελεύθερο Κόμμα άρχισε και να στρέφεται λίγο προς δεξιά και δεξιά και δεξιά. Έχασε, εγώ βλέπω ότι έχασε τους συντηρητικούς Liberals, αρκετά. Μεγάλο ποσό, και όλοι αυτοί πήγανε στους ανεξάρτητους. Έχασε τις γυναίκες, δηλαδή από την Βουλή και τα προβλήματα που αντιμετώπιζαν, και βγήκε στη φόρα όλο αυτό το πράγμα. Από την Βουλή της Καμπέρας που είχαν όλα τα προβλήματα με τις παρενοχλήσεις, με τα αυτά. Μετά είχαμε, όπως έχω ξαναπεί, είχαμε τις πυρκαγιές, είχαμε τις πλημμύρες, τα εμβόλια που δεν έδωσε την ανάλογη, την ανάλογη την προσοχή εκεί. Εκεί έχασε ψήφους. Αυτό το λέω ως ανάλυση, δεν το λέω ότι, ότι τα ξέρω όλα εγώ. Δεν τα ξέρω όλα εγώ, αλλά γενικά... Αν κάνεις μια μελέτη και ακούσεις και τον κόσμο τι γίνεται τριγύρω, εγώ τον γενικά τον έχω χαρακτηρίσει τον Μόρισον τώρα τελευταία, αφού έφυγε, και όλος μπορώ να πω και δύο λόγια παραπάνω, δεν με ενδιαφέρει. Μα έτσι, τώρα που έφυγε κάνεις και τον κόκορα. Δεν μπορεί να μου κόψει το επίδομα ανεμίας. Να σου πω τώρα για να ολοκληρώσουμε κιόλας, πάντως ολοκληρώνουμε και στα δικά μας. Έτσι πάμε τον Νοέμβρη προς ολοταχώς για τις πολιτικές εκλογές. Οπότε ναι, τώρα θα έχουμε ωραία συμμαχία, εργατικό κόμμα στην κεντρική κυβέρνηση, και ήδη υπάρχουν εργατικό κόμμα στην πολιτική κυβέρνηση της Βικτόριας. Δεν ξέρω κατά πόσο θα μπορέσει να ο Ντάνιλ, ο Δανιήλ μας εδώ, να τα βγάλει πέρα και να ξαναοδηγήσει το... Θα δούμε. Πέρασε και αυτό στα δικά του δεινά με την πανδημία και τα λοιπά. Του αξίωσαν πολλές ευθύνες ο κόσμος της Βικτόριας, είχαν κλείσει πολλά μαζιά και αυτό. Ασφαλώς είχαμε προβλήματα με τα γεροκομεία, κόσμος πέθανε, πήγανε ψυχούλες, όπως έχω ξαναπεί, υπήρξαν πολλά και διάφορα. Το άλλο που είναι στο θετικό του είναι ότι κάνει μεγάλα οδικά έργα και διάφορα έργα με τα δικά μας τα λεφτά, όχι τα δικά του, καλά, για να ξεκαθαρίσουμε ότι εμείς θα τα ξεπληρώσουμε στο τέλος, όπως πλάτο να ξεπληρώνουμε και για την επιδημία. Όπως καταλαβαίνεις, σου είπα και την περασμένη εβδομάδα ότι ο πληθωρισμός της Αυστραλίας δεν είναι 3% και όποιος τα λέει μας κοροϊδεύει κατάφατσα. Αλλά είναι το θέμα του Άντρους είναι 50-50 και θα δούμε καθοδόν προς τις εκλογές. Ναι, είναι λίγο διαφορετικά, γιατί ο Άντρους, όσα κακά να έχει κάνει, είναι και λίγο εμπεστατιοποιημένος προς το κοινό της Βικτόριας με κάποιον τρόπο. Για να δούμε τι θα δούμε, γιατί και, όπως λες, δεν είναι τόσο σημαντικό, εγώ θα έλεγα, ρόλο τα πρόσωπα. Δηλαδή είτε είναι ο Αλμπανίζη είτε είναι ο Μόρισον, όσο παίζουν οι τοπικοί ομοσπονδιακοί βουλευτές το ρόλο το μεγάλο, και οι πολιτιακοί βουλευτές παίζουν το μεγάλο ρόλο, και τα κόμματα βέβαια. Αυτά που λες είναι πολύ σωστά, Πλάτωνα, και σιγά σιγά θα σε κάνουμε πολιτικό αναλυτή και δεν χρειάζομαι ούτε να σε τηλεφωνάω. Ναι, όχι, με τίποτα. Ήδη βλέποντας από το πώς και εγώ συγκεκριμένα ψήφισα τον τοπικό μου ομοσπονδιακό βουλευτή ή, που θα ήθελα, ή τον πολιτιακό μου, κατάλαβες.
Και επ' ευκαιρίας, για να κλείσουμε κιόλας, συγχαρητήρια και στη Μαρία την Βαμβακινού που, που κατάφερε και κράτησε την έδρα της για να είναι, να είναι καλά, χρόνια, είναι μια θαυμάσια γυναίκα και κάνει τη δουλειά της σωστά και είναι τύπος υπογραμμών και, και το άλλο... Έχουμε και άλλους ομογενείς πλέον στην... Ναι, δεν έχουμε πολλούς ομιλητές, δεν θυμάμαι ονόματα αυτή τη στιγμή, γιατί έχω βάλει τόσο πολλά στο μυαλό μου μέσα που δεν ξέρω τι να πρωτοπώ, καταλαβαίνεις. Να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ, ρε Δημήτρη. Πριν κλείσουμε ένα λεπτάκι, να σας πω και για την Γερουσία, Πλάτωνε, γιατί μην τα αφήσουμε έκρεμες. Αυτή τη φορά στη Γερουσία, έκρεμο. Και με κρέμα. Και με κρέμα. Μάλιστα. Τι γίνεται? Είχαμε αυτή τη φορά, έγινε κυκλικό το σύστημα, είχαμε 40 γερουσιαστές που κατέβηκαν στις εκλογές. Αυτή τη στιγμή έχουμε τους liberals, δηλαδή στους 40 έχουμε τους liberals που έχουν στην καταθήκη τους 12, τους εργατικούς έχουν 11 έδρες, τους πράσινους 3. Και ασφαλώς με τους προηγούμενους, άμα τους βάλουμε μαζί, οι φιλελεύθεροι έχουν 30, οι εργατικοί 25, συνολικά οι πράσινοι 12 και η Τζέκι Λέμπη θα έχει, από την Τασμάνια θα έχει 2 γερουσιαστές και η Πόλιν Χάνσον είχε προηγούμενα και ακόμα έχει έναν γερουσιαστή, είναι η γερουσιάστρια στην Άνω Βουλή. Μάλιστα, οπότε το πάνω χέρι στην Γερουσία, στην Αφρικανή Γερουσία, το έχουν οι φιλελεύθεροι, έτσι. Το έχουν οι φιλελεύθεροι, αλλά μην ξεχνάς, 25 και 12 οι εργατικοί και οι πράσινοι πάντα πηγαίνουν μαζί. Εντάξει, αλλά δεν πάβουν να έχουν το πάνω χέρι στη Γερουσία, αλλά σε κάποια στιγμή θα ήθελα έτσι να το μελετήσω. Όταν ψηφίζουν, όταν γίνεται κάποια ψηφοφορία, πιθανόν οι πράσινοι να πάνε περισσότερο με τους εργατικούς παρά τους liberals, αναλόγως ασφαλώς και την νομοθεσία. Να δούμε τι ρόλο παίζουν οι Γερουσίες. Έχουμε ακόμα 6 αμφίβολες έδρες στη Γερουσία και τελειώνει το πράγμα. Αλλά γύρω εκεί θα συντηρείται, ας πούμε, ο αριθμός. Μάλιστα. Να είσαι καλά, ρε Δημήτρη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για την συμμετοχή, για την ενημέρωση και για την ωραία συζήτηση. Καλό βράδυ σε όλους, μεγάλη μου χαρά. Να είσαι καλά, χαιρετούμε. Yeah. Δημήτρης Κατσαρόλου, λοιπόν, ότι μπορέσαμε έτσι να σας ενημερώσουμε και εσάς για το τι ακριβώς έγινε στις εκλογές τις ομοσπονδιακές και να δούμε πού βρισκόμαστε. Το αποτέλεσμα είναι ότι μέχρι στιγμής μιλάμε για 76 έδρες στην κατοχή του το Εργατικό Κόμμα και 55 έδρες το Φιλελεύθερο. Ή για να δούμε τι θα δούμε. Λίγο πριν πάμε στις διαφημίσεις μας, να πάρουμε και τον φίλο τον Λούι γρήγορα για να... Καλό απόγευμα. Καλό στο Λούι. Καλό απόγευμα και σε σένα. Ήθελα να τονίσω εδώ την ιστορία που μου δίνεται ότι ο κύριος που μιλούσε, δεν ξέρω το τι επαγγέλλεται, αλλά τα είπε τέλεια, λόγω ότι εκεί που βρίσκομαι γνωρίζω τα πάντα. Ο κύριος αυτός τα είπε όλα σωστά και χαίρομαι γι' αυτό να παίρνει πληροφορίες το όλο ακροατήριο. Όλοι οι Έλληνες που ακούνε το ρυθμό. Είναι ο Δημήτρης Κατσαρός, πολιτικός αναλυτής από το Αθηνάς Daily στο Πρέστον. Α, ωραία, πολύ ωραία. Αυτό που θα ήθελα όμως να τονίσω, λόγω στο ιδίωμα που βρίσκομαι και ξέρει όλος ο κόσμος,